Καλησπέρα σας, δεν ξέρω αν ακούγουμε. Μισό λεπτό γιατί να ακούω κιόλας. Είναι το Anonymous Report. Πολύ δυνατά. Πιο δυνατά να ακούγουμε. Ωραία. Καλησπέρα σας, είναι το Anonymous Report. Και δύο λεπτά να σας πω τι πρόκειται, τι είναι η Anonymous και γενικότερα τι παίζει. Οι Anonymous είναι αυτό ακριβώς που λέει το όνομά τους, δηλαδή είναι ανώνυμοι. Η δομή αυτής της ιδέας είναι παντελώς οριζόντια και το μοναδικό κομμάτι που σου ξεχωρίζει είναι η AnonOps, η υπεύθυνη για το συντονισμό και την ανακοίνωση στόχων. Βέβαια, αυτά είναι πολύ θεωρία, οπότε θα πω λίγο κατευθείαν στην πράξη. Αυτή τη στιγμή, Anonymous είστε κι εσείς. Μπήκατε σε μια σελίδα και χρησιμοποιείτε ένα ψευδώνυμο. Η ψευδονυμία και η ανωνυμία δεν έχουν ιδιαίτερες διαφορές. Τέλος πάντων, ας πούμε στο ζουμί της υπόθεσης. Οι Anonymous ξεκίνησαν μια κρύα νύχτα του χειμώνα το 2003. Σε μια σελίδα, η οποία κανονικά δεν κάνει να αναφέρουμε, αλλά λέγεται η Bums World. Και η βασική κανόνες είναι δεν μιλάμε για αυτό το site. Ξεκίνησε σαν μια ιδέα, όπου ο καθένας θα μπορεί να είναι ανώνυμος στο net. Και σαν βασικό σύμβολο είχαν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πράσινο πρόσωπο. Βέβαια, σήμερα έχει μια τελείως διαφορετική σημασία, μια τελείως διαφορετική μάσκα, τελείως διαφορετικούς συμβολισμούς, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Θα μπούμε και στο ζουμί αυτού. Τι είναι οι Anonymous? Οι Anonymous ξεκίνησαν σε μια ιδέα στην οποία ο καθένας θα μπορεί να είναι ανώνυμος στο ίντερνετ, να μπορεί να πηγαίνει σε κάποια σελίδα, να γράφει ό,τι θέλει, όπου θέλει, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί στην ουσία θα έπρεπε να υπάρχει ελευθερία λόγου. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό το πράγμα που μου λες, δεν ξέρω τι είναι. Ανώνυμος μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι ο γειτονάς σας, μπορεί να είστε οι ίδιοι, μπορεί να είναι τα παιδιά σας, μπορεί να είναι ο μανάβης σας. Μπορεί οποιοδήποτε. Ανώνυμος είναι οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε ακολουθία, πολιτική, θρησκευτική, φιλετική ή οτιδήποτε. Ανώνυμος είναι οποιοδήποτε υπάρχει στο ίντερνετ και όχι μόνο και θέλει να κάνει τα πράγματα που κάνει ανώνυμα. Το βασικό δικαίωμα της ανωνυμίας αυτής της ημέρας απειλείται. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη κινητοποίηση που κάνουν οι ανώνυμοι αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να βεβαιώσουν ότι αυτή η ανωνυμία θα υπάρχει για πολύ καιρό ακόμα. Αλλά καλύτερα να σας έβαζα ένα βιντεάκι να δείτε, το οποίο κρατάει λίγα λεπτά, για να καταλάβετε καλύτερα περί τίνος πρόκειται. Θα έλεγα να πάμε να το δούμε και οποιαδήποτε πορεία έχετε, μου λέτε μετά. It is unfortunate that I must first make these statements, but it is a pressing matter that needs to be addressed. Is Anonymous a hate and cyber terrorist or an activist for freedom and truth? No. Yes. Anonymous beginnings make it difficult to understand the entity. Anonymous is simply ideas without origin. May it be a phrase, a fad, a proverb, the concept of anonymous has always existed. The anonymous that we know now, the one currently aligned against the Church of Scientology, which crimes and dangers are well documented, so I will not cover them here. Anonymous started as an image board in Japan nearly a decade ago, a place where there were no rules, no topic, no identity, images and text with no authorship. The only control was whether a post was enjoyed or simply deleted from lack of interest. The individual isn't measured. Slowly, through repetition and this unique natural selection, popular ideas duplicated and developed into memes. These memes would be incorporated into new ideas, evolution of thought. Eventually, another image board was built in the likeness for the English-speaking world. Quickly, it grew in scope and influence. A public club with secret members, an ecosystem of thought.
The diversity of Anonymous is as vast as the human condition. Thus, as the way of the universe, the good with the bad, the left with the right. A place where the age of a post is measured in seconds, change is instant, and it is total. Anonymous is the sum of its members divided infinitely. When Anonymous was young, it was immature and childlike. While the majority was simply for entertainment and creativity, the darker and more sinister aspects slowly pooled in the shadows. Soon this poison spread, and Anonymous found itself with a choice. Either continue to let the natural chaos, or to go against the very purpose of Anonymous. Those who controlled the medium, the servers, made the fateful decision to purge these cruel and disgusting segments. A great war waged for what is nearly an eternity in the time of the internet. This underbelly broke off and formed their own image boards, where they could do as they wished outside the original. The majority of these splinters were of that same dark and perverse world. Over time, these niches died or consolidated. They are the ones who have done such harm. They are racist because it is offensive. They are sexually perverse because it is outlawed. They are cruel because they can. Yet we cannot disown these aspects of Anonymous as much as we can disown the human race. They are nearly everything the majority stand against and can only survive in isolation. Except they are the ones who dare. They are the ones who dare to stand against the racist radio. They are the ones who may be out of guilt, brought a pedophile to justice. They are the ones who dare to think freely without regard for others. And they may have started the meme that has grown so large. For all their crimes, they may have just started this whole thing. But with Anonymous, there is no authorship. Their claim is no more valid than the individual's claim to existence. They are simply a spark, but not the fire. Now, the sum of Anonymous has changed even more. Every day, the immaturity and disgust is diluted by the intelligent and the educated, those who are motivated to take up the cause. Anonymous has grown out of the image boards, out of the internet, and into the world we know, the world in which we live. We have grown and are growing. Every mistake, we learn. Every failure, we regenerate. Every success we build on. There is no control, no leadership, only influence. The influence of thought. And now it is time that I go, but I will be seeing you on the other side. Με λίγα λόγια, μας είπε πάνω κάτω πώς ξεκίνησαν οι όνειροι. Ξεκίνησαν μέσα από ένα image board, το οποίο στην αρχή ήταν τελείως ανώριμα τα πράγματα. Τα πάντα που γινόντουσαν και μέσα γινόντουσαν καθαρά για πλάκα. Βέβαια, πλέον ξέρουμε ότι δεν είναι όλα πλέον για πλάκα. Φυσικά και υπάρχει και η πλάκα. Είναι αυτό που λέμε εμείς for the lols. Αλλά πλέον έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία έχουν φτάσει μάλλον σε ένα επίπεδο το οποίο τα βλέπουμε λίγο πιο πολιτικοποιημένα τα πράγματα. Για παράδειγμα, παλιά μπορούσαμε ας πούμε, να ρίξουμε το site μιας τράπεζας για την πλάκα. Πλέον μπορεί να στείλουν φαγητά στην Αφρική επειδή ξέρεις, υπάρχει αυτή η ανάγκη, το βασικό αυτό δικαίωμα. Και αυτή στην ουσία είναι η Anonymous. Οποιοδήποτε θέλει να κάνει οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να ανήκεις κάπου συγκεκριμένα για να μπει στους Anonymous. Δεν χρειάζεται να είσαι γενικότερα κάτι συγκεκριμένο. Εσύ που είσαι. Εσύ είσαι στην ουσία. Τώρα, κάποιος ρώτησε πριν λίγο για το δεύτερο σχέδιο. Επειδή ο πιο πολλής κόσμος έμαθε τους Anonymous στην Ελλάδα από μια σελίδα το οποίο λέγεται What is the Plan. Είναι ένα φόρουμ το οποίο προσπάθησε να ενώσει τον κόσμο μέσα από την σελίδα του. Και ανακοίνωσε πως θα βγάλει τρία σχέδια. Το πρώτο σχέδιο ήταν ενημέρωση. Το δεύτερο σχέδιο και το τρίτο σχέδιο δεν υπάρχει ενημέρωση για τι είναι. Εκτός αν έχει κάποιος κάτι να πει. Γιατί δεν ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα.
σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όλοι έχετε προσέξει, πιστεύω, ότι γίνεται στην Αμερική, στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο. Όποιος σας πει ότι οι Anonymous το ξεκίνησαν αυτό το πράγμα, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Όχι. Ότι βοήθησαν μέχρι κάποιο σημείο, ναι, ισχύει. Ότι το ξεκίνησαν, όχι, δεν ισχύει. Οι Anonymous επίσης δεν έχουν αρχηγό, δεν έχουν ηγέτη, δεν έχουν κανένα να τους ελέγχει. Αυτό που το πει είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Για ποιο λόγο βγαίνει αυτή η φήμη? Ο λόγος είναι πολύ απλός. Πετάω μια ιδέα και λέω σήμερα, θέλω να σώσω τα ζωάκια. Θα φτιάξω το Operation Save Animals, για παράδειγμα. Οποιοδήποτε συμφωνεί με αυτή την ιδέα, παίρνει μέρος. Οποιοδήποτε δεν συμφωνεί, δεν παίρνει μέρος. Αυτή είναι όλο και όλο η ηγετική φιγούρα, ας πούμε, η οποία δεν υπάρχει στην ουσία. Είναι κάτι το οποίο έχουν φτιάξει οι αρχές, κυρίως FBI και Europol, για να συλλάβουν κάποια συγκεκριμένα άτομα. Λοιπόν, κάποια σημαντικά πράγματα που έχουν κάνει οι Anonymous. Πριν λίγο καιρό είχαν κάνει μια επίθεση στη Visa και στη Mastercard για το θέμα του Wikileaks. Το Wikileaks, όπως όλοι ξέρουμε, είναι, ας το πω, μια οργάνωση η οποία ξεκλειδώνει κυβερνήσεις. Μέσα στη σελίδα του Wikileaks μπορούσε οποιοδήποτε να κάνει donations, να δώσει κάποια λεφτά, μέσω του PayPal, της Mastercard και Visa. Όταν η Αμερική, η κυβέρνηση της Αμερικής αντέδρασε με αυτό το πράγμα, η Mastercard, PayPal και Visa κλείσαν τους λογαριασμούς τους σε Wikileaks. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι μη επιτρεπτό κατά τη γνώμη των Anonymous και άρχισαν να κάνουν μαζικές επιθέσεις στα site αυτά. PayPal, Visa και Mastercard. Αυτό είχε ένα αποτέλεσμα να παγώσουν οι λογαριασμοί, είχε ένα αποτέλεσμα να πέσουν σελίδες, βάσεις δεδομένων να γίνουν σκουπίδια, αλλά από την άποψη ότι όχι να κάνουν κακό, πιο πολύ σαν μια ιντερνετική διαδήλωση. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά LoLSEC και Anonymous? Η LoLSEC είναι μέλη των Anonymous και μιας παλιότερης ομάδας χακτιβιστών, ίσως της πιο παλιότερης, την οποία δεν θα ονομάσω, αλλά είναι πάρα πολύ γνωστή και πάρα πολύ παλιά. Συγγνώμη, διαβάζω και το chat λίγο, δεν ξέρω τι λέτε. Ναι. Okay. Η οποία LoLSEC σε κάποια φάση ενώθηκε μαζί με τους Anonymous και κάνανε διάφορες επιθέσεις. Οι πιο γνωστές επιθέσεις που έχουν γίνει θεωρούνται πως ήταν στη Sony. Η Sony βγήκε και έκανε μια ανακοίνωση ότι οι Anonymous χτύπησαν τη βάση δεδομένων, το γνωστό PSN, νομίζω, το δίκτυο της Sony. Ναι. Αυτό το πράγμα οι Anonymous είπαν ότι δεν έγινε, όμως θα ήθελαν να το κάνουν. Είχε βγει ένας συγκεκριμένος γνωστός στην κλίκα των Anonymous και έλεγε ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να χτυπήσουμε τη Sony με αυτό που είχε γίνει. Στην ουσία τι είχε γίνει? Ένας χρήστης, ο GeoHot, είχε σπάσει το PS3 και έβγαλε ακριβώς το internet στο blog του πώς να το κάνει ο καθένας. Η Sony σαν απάντηση του έκανε μια μήνυση και άρχισε αυτός ο χαμός. Έτσι ενώθηκαν LoLSEC και Anonymous. Βγήκε η φήμη ότι οι Anonymous χτύπησαν τη Sony ενώ δεν έγινε αυτό το πράγμα. Υπάρχει υποψία μέχρι και σήμερα, αν και όλα δείχνουν το αντίθετο κατά κάποιο λόγο, ότι η LoLSEC χτύπησε την Sony. Η Sony μετά από καιρό πήρε πίσω αυτές τις δημοσιεύσεις και είπε ότι τελικά ήταν δικό τους φάλμα. Ωραία, ναι. Okay. Και τώρα πάμε στη σημερινή ημέρα. Τι είναι η Anonymous σήμερα? Σήμερα οι Anonymous δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ. Απλώς έχουν γίνει λίγο πιο πολιτικοποιημένοι. Βλέπουν ότι ο κόσμος δεν πάει καλά. Ότι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του λόγου, βασικές ανθρώπινες ελευθερίες πλέον δεν υπάρχουν και αντιδρούν με τον δικό τους τρόπο. Δεν είναι μόνο ιντερνετικής φάσης οι Anonymous. Έχουν κάνει πολλές διαμαρτυρίες στον δρόμο, όπως ας πούμε με τη Σαϊντολογία, που βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν. Δεν ξέρω ακριβώς την υπόθεση για να σας πω.
θα την ερευνήσω και θα τη μιλήσουμε και στην επόμενη εκπομπή, την επόμενη Πέμπτη. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν μένουν μόνο στο διαδίκτυο. Σίγουρα παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο εκεί πέρα, γιατί εκεί πέρα ξεκίνησαν. Αλλά όχι αυτό, όχι μόνο αυτό. Μελλοντικά σχέδια. Μελλοντικά σχέδια υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σχέδιο από πουθενά. Αυτό που προσωπικά εγώ είμαι αντίθετο σε κάποια πράγματα είναι ότι βγαίνει κάποιος και λέει το προσωπικό σχέδιο είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι official. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ηγέτης καταρχήν. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο βίντεο. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Στην ουσία αυτό που προσφέρουν οι ανώνυμοι, στην ελευθερία να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν παίρνει κανείς αποφάσεις. Το εξήγησα και πριν λίγο αυτό το πράγμα. Πετάω εγώ μια ιδέα. Και λέω σήμερα, εγώ θέλω να κάνω μια επιχείρηση, το operations που λένε οι ανώνυμοι, και η οποία, παιδί μου, θα έχει να κάνει στο να σώσουμε τα ζωάκια. Θα το ονομάσω Op Safe Animals. Όποιος το πετάω αυτό σαν ιδέα, οποιανού του αρέσει, παίρνει μέρος. Οποιανού δεν του αρέσει, δεν παίρνει μέρος. Αυτό είναι τα operations. Και δεν είναι κίνημα. Είναι μια ιδέα, μια ιδεολογία στην ουσία. Οι ιδεολογίες είναι πολύ περίπλοκες να τις καταλάβει κάποιος, γι' αυτό θα κάνουμε μισάωρες εκπομπές για να το εξηγήσουμε καλύτερα. Στις επόμενες εκπομπές θα σας δείξω πώς μπορείτε να προστατευτείτε στο ίντερνετ και να μην είναι ανώνυμοι, πώς μπορείτε για εκπαιδευτικούς λόγους να κάνετε μια ιντερνετική διαδήλωση. Αυτά στην ουσία. Και γενικότερα, οποιαδήποτε πορεία έχετε για τους ανώνυμους, γιατί ίσως να μην το είπα καλά, δεν έφτιαξα κάποιο σενάριο ή κάτι τέτοιο. Ας ρωτήσει. Μας κάτι λέει και στο chat. Παρεμπιπτόντως, εδώ πέρα να πω κάποια πράγματα. Ότι στο Facebook αυτή τη στιγμή οτιδήποτε κάνετε καταγράφετε. Αυτό το ξέρετε όλοι σας, πιστεύω. Στα email όταν απαντάτε, στέλνετε τα στοιχεία σας. Δηλαδή, μου στείλετε εμένα μια απάντηση στο email μου, θα πάω την IP σας. Βέβαια, αυτό σε μερικές χώρες δεν λέει κάτι. Δηλαδή, το να έχω την IP σου μπορεί να μην μου φύσει κάπου. Το Omnia TV, αν το βρίσκω ασφαλές, ό,τι αφορά την ανωνυμία. Ναι, λοιπόν, το Omnia TV είναι ένας χώρος ο οποίος δεν κρατάει στοιχεία. Δεν κρατάει κάποια IP. Οπότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Άμα δεν δώσεις το ίδιο στα στοιχεία σου, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Hotspot Shield είναι ασφαλές, την τζάμπα χαίρομαι. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Δεν έχω ακούσει και τα καλύτερα λόγια όμως. Αν το δείτε να φοράτε τη μάσκα. Η μάσκα είναι προαιρετική και καθαρά συμβολική. Η μάσκα του Guy Fawkes, και είναι του Guy Fawkes και όχι του V for Vendetta. Μην μπερδευτεί κάποιος αυτό το πράγμα. Εντάξει, έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία αυτό που κάνει η ανώνυμη με τη V for Vendetta, αλλά καμιά σχέση. Ο Guy Fawkes ήταν ένας... Θα χρησιμοποιήσω τις λέξεις του φίλου μου Wolf of Luck. Ας πούμε ένας αναρχικός ήρωας, ο οποίος ήθελε να τεινάξει το κοινοβούλιο γιατί το έβλεπε σαν ένα σύμβολο το οποίο δεν είχε καμιά απολύτως αξία. Πράγμα που συμφωνώ. Κάποια πράγματα δεν έχουν απολύτως καμιά αξία όταν αγωνίζεσαι για κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτά. Πάνω σε αυτό βασίστηκε και ο δημιουργός Alan Moore της ταινίας V for Vendetta. Η μάσκα χρησιμοποιήθηκε από το 2005 και μετά, πιο εντατικά και πριν χρησιμοποιήθηκε. Πιο πριν το μόνο που κάνανε ήταν να καλύβουν το πρόσωπό τους. Το TOR. Το TOR είναι από τα βασικότερα προγράμματα που χρησιμοποιούμε γενικότερα για το διαδίκτυο. Αλλά είναι πιο αργό, ναι. Commander X. Πολύ ωραίο θέμα. Μου αρέσει. Commander X. Ο Commander X είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσωπικά για μένα υπήρξε μέντορας. Ο οποίος, πώς να το εξηγήσω αυτό το πράγμα, δεν είναι ανώνυμος, ήταν υποστηρικτής των ανώνυμους. Είχε το People's Liberation Front, το οποίο στην ουσία υποστήριζε οτιδήποτε σε φάση ανώνυμους ή The Cult of the Dead Cow για κάτι τέτοια. Αυτές είναι στην ουσία οργανώσεις ελευθερισμού, ας το πω έτσι. Η κίνηση του Commander X μέσα σε αυτές τις οργανώσεις ή ιδέες ήταν πάρα πολύ αυξημένη το τελευταίο καιρό ιδιαίτερα. Και ο ίδιος, ο οποίος είναι 58 χρονών, αν θυμάμαι καλά, ή 48,
Το τελευταίο καιρό χτυπούσε μια συγκεκριμένη σελίδα χωρίς καμιά απολύτως προφύλαξη. Γιατί ήταν τόσο σίγουρος ότι ήταν άχρηστοι όλοι εκεί πέρα που δούλευαν. Δεν είναι ανώνυμος. Δεν είναι κάποιος επίσημος ανώνυμος, επειδή υπάρχει αυτή η φημολογία. Κανείς δεν είναι επίσημος οτιδήποτε. Δεν υπάρχει επίσημο βίντεο, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν υπάρχει γενικότερα κάτι επίσημο. Τι άλλο. Κάποια άλλη ερώτηση. Δεν υπάρχει κάποιος επίσημος ως ανώνυμος. Ποτέ δεν υπήρξε. Δεν υπάρχει ηγέτης. Δεν υπάρχει επίσημος ανώνυμος. Το ότι άμα βγω και πω για σας παιδιά είμαι ο επίσημος τάδε, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εάν συμμετέχω σε επιθέσεις, δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ανώνυμοι, άμα είναι αριστεροί, οι παρτάκηδες. Οι ανώνυμοι είναι δεξιοί, αριστεροί, μεσαίοι, ουδέτεροι, πράγμα που υπάρχει παντού εκτός από την Ελλάδα. Ναι, πετάω σπόντες για συγκεκριμένα άτομα. Είναι οτιδήποτε. Ναι, υπάρχουν και ακροδεξιοί μέσα στους ανώνυμους. Υπάρχουν και ακροαριστεροί μέσα στους ανώνυμους. Να χτυπήσουμε το Prime Minister.gr. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και εδώ πέρα είναι ενημερωτική κουβή. Τι ενώνει τους ανώνυμους? Πολλά πράγματα ενώνουν τους ανώνυμους. Συγκεκριμένα, η θέληση της ελευθερίας λόγου, ένας κοινός σκοπός είναι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Μην κοροϊδεύει κανένας τον εαυτό του. Το αν βγω εγώ και να μιλήσω κάπου, είτε είναι στο ίντερνετ είτε έξω, να έχω την ελευθερία να το κάνω και μιλάω για να μιλάω, όχι να κάνω πράξεις. Οι πράξεις και τα λόγια είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το να πω εγώ ότι θα σε σκοτώσω είναι διαφορετικό όταν το κάνω. Αυτά είναι τα κύρια πράγματα. Είναι ένα σημαντικό βασικά. Είναι η ελευθερία των ανθρώπων, ελευθερία λόγου, ελευθερία διακίνηση πληροφοριών. Όλα αυτά είναι. Υπάρχει κακόβουλη χρήση ανωνυμίας. Υπάρχει κακόβουλη χρήση ανωνυμίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το ελέγξει. Αλλά αναλόγως τι εννοείς κακόφημη. Κακόβουλη. Θα μπορούσε ο καθένας να κάνει κάτι ανώνυμα. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος για αυτό το πράγμα. Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεις σε έναν κόσμο ανωνυμίας? Σε έναν κόσμο ανωνυμίας πώς θα αντιμετωπίσεις κάτι τέτοιο? Λοιπόν, σε ένα image board, ένα πολύ γνωστό, το οποίο δεν αναφέρω το όνομά του, έχει γίνει ένα σκηνικό το οποίο ήμουν μπροστά, όπου ένας άνθρωπος τέλος πάντων έδινε κάποιες πληροφορίες για το πού θα μπορεί κάποιος να βρει ένα πτώμα. Ναι, ακούσατε πολύ καλά. Την επόμενη μέρα σε συζητήσει το γράψαν αυτό και το αναφέρανε. Μέσα σε λίγες ώρες βρέθηκε ακριβώς που είναι αυτός ο άνθρωπος. Οι ανώνυμοι καταρχήν δεν είναι μόνο hackers, αλλά υπάρχουν hackers πολύ skilled μέσα στους ανώνυμους, οι οποίοι κάθονται και ψάχνουν κάποιες περιπτώσεις. Και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τους hackers σαν κάτι κακό. Θεωρείς σωστό αυτό που γίνεται στο Facebook και τον κόσμο? Πιο ακριβώς. Τρόπος συνάντησης πέρα από το IRC. Δεν υπάρχει λόγος συνάντησης πέρα από κάτι μέσω του ίντερνετ, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σε γνωρίσω, ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο να ξέρεις τι εγώ είμαι ανώνυμος ή κάτι τέτοιο? Γιατί να μας ενδιαφέρει η γκρούπα της μαλακίας των ανώνυμων? Θα μπορούσα να μας ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά να σου πω ότι είναι μια ιδέα στην ουσία, η οποία σε βοηθάει αυτή τη στιγμή όσο μπορεί να έχεις τις βασικές σου ελευθερίες. Να σε πείσω. Δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να σε πείσω. Πού να ξέρω ότι... Και που ξέρω εγώ ότι δεν μιλάω με κάποιον σε εκείνη τη στιγμή και την ώρα. Γι' αυτό ακριβώς δεν δίνεις τα στοιχεία σου, γι' αυτό ακριβώς μπαίνεις ανώνυμα στο ίντερνετ και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτό θα το δείξουμε σιγά σιγά. Ίσως όχι στην εκπομπή, ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή. Θα δείξουμε κάποιους τρόπους ανωνυμίας. Και γενικότερα... Μισό λεπτό. Ναι. Και γενικότερα θα δείξουμε πάρα πολλούς τρόπους που μπορεί κάποιος να προστατευτεί ή να διαδηλώσει μέσω του ίντερνετ.
δεν είναι ακόμα διαδηλώνει προς το Ιντερνετ. Τι είναι το Off Support Greece. Το Off Support Greece είναι ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε εδώ και λίγο καιρό. Αν όλοι του εξωτερικού και όχι μόνο άρχισαν να βλέπουν ότι στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι καλά πλέον και ότι θέλουν να βοηθήσουν. Δεν θέλουν να πάρουν όλη την ευθύνη και να πούνε ότι εμείς κάναμε αυτό που κάναμε, θέλουν να βοηθήσουν σε ό,τι πρόκειται να κάνουμε. Είτε αυτό θα είναι να αλλάξουμε το καθεστώς, είτε οτιδήποτε. Θέλουν να βοηθήσουν. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Βλέπω λίγο τις ερωτήσεις, δηλαδή. Θα γίνει τελικά την τελευταία ντου στη Wall Street. Έχει ακουστεί κάτι τέτοιο. Όπως ξέρετε, δεν ξέρω αν γνωρίζουν όλοι βέβαια, αλλά αυτή τη στιγμή στην Αμερική γίνεται μια επαναστατική κίνηση. Την οποία βοήθησαν οι ανώνυμους, δεν πήραν το μεγαλύτερο μέρος, βοήθησαν. Και την Δευτέρα είναι προγραμματισμένο να γίνει ένα μεγάλο ντου, το οποίο το άκουσα και εγώ, δεν το είδα πουθενά κάποιο συγκεκριμένα, το άκουσα απλώς. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση με αυτά που βλέπω, ειλικρινά. Και να σας πω κάτι αυτό που πιστεύω, άμα είναι να γίνει κάτι, κάποια αλλαγή, από εκεί πέρα θα ξεκινήσει. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Κάτι ήθελα να πω πριν. Έλληνες και ξένοι ξεκίνησαν το Off Support Greece. Δεν το ξεκίνησαν μόνο τέτοιο. Υπάρχει αρχηγή σε κάθε κράτηση από τον Ανώνυμους. Δεν υπάρχουν αρχηγοί στους Ανώνυμους. Δεν υπάρχουν ηγέτες, δεν υπάρχουν τίποτα. Ειλικρινά. Είναι ο καθένας μόνος του, να το πω έτσι. Απλά ο ένας προστηρίζει τον άλλον. Έλληνες το ξεκίνησαν με το ρωθούμε τώρα, ναι. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος. Αλλά από όσο γνωρίζω, το ξεκίνησαν ξένοι και Έλληνες. Θα ρωτήσω και θα σου πω την επόμενη φορά καλύτερα. Πώς θα βοηθήσουν. Δεν χρειάζεται, είπα και πριν, να γίνει κάτι μέσω του Ιντερνετ. Δηλαδή, όσοι ανώνυμοι είναι εδώ πέρα, μπορεί να πάρουν μέρος στις διαδηλώσεις που γίνεται π.χ. των αγανακτισμένων. Που εγώ δεν το βλέπω σαν κάτι αρνητικό, αν και πολλοί κόσμοι το κράζει. Θα μπορούσαν και στον τρενετικό τομέα να βοηθήσουν κάνοντας κάποιες πράξεις. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Και ναι, ο καθένας συνεργεί μόνος του ή σε ομάδες. Αλλά αυτές οι ομάδες δεν χρειάζεται να έχουν αρχηγό. Δεν έχουν αρχηγούς, δεν έχουν ηγέτες. Helen of Troy. Ψάξτε το καλύτερα. Έχει και ξένους. Άμα γίνει κάποια διαμαρτυρία από τους ανώνυμους. Ναι, είναι μέσα σχέδια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το Greek Demonstration Mask. Greek Mask Demonstration, αν θυμάμαι καλά, στο ένα γκρουπάκι στο Facebook, το οποίο ξεκίνησε την όλη φάση. Και σιγά σιγά αρχίζουν και κινητοποιούνται κυρίως στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες πόλεις, αλλά κυρίως στην Αθήνα, στο Σύνταγμα συγκεκριμένα. Θα βγουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν. Μισό λεπτό να βρω αν υπάρχει κάποιο link με αυτό το θέμα. Ναι, βρήκα. Ένα event είναι συγκεκριμένα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει, να κάνει να μπει μέσα. Τι άλλο. Γενικότερα έχετε κάποιες ερωτήσεις, γιατί εντάξει, εγώ πρώτη εκπομπή είναι, μπορεί να μην έχω πει τίποτα σωστό, ας πούμε. Και σε λίγο ξεκινάει και η εκπομπή του Ουρφ. Παλαιοτόντως, να τη δείτε, είναι μια πολύ ενημερωτική εκπομπή. Μιλάει για τον τανταϊσμό. Εάν είμαστε πολλοί, γενικότερα στον κόσμο ή στην Ελλάδα. Γενικότερα στον κόσμο, ναι. Την τελευταία, καιρό που, τελευταία φορά που έγινε μια καταμέτρηση ατόμων, το καλοκαίρι του 2008 ή 2009, αν δεν θυμάμαι σίγουρα, υπήρχαν γύρω στα 18 εκατομμύρια άτομα, συγγνώμη. Υπάρχουν άλλα παρακλάδια των ανώνυμων εκτός των ανώνυμων που ανέφερα. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά παρακλάδια των ανώνυμων. Αλλά να σου πω την αλήθεια, είναι τόσα πολλά που αυτή τη στιγμή μόνο αυτό θυμάμαι και εγώ. Να μην σε κοροϊδεύσω, δηλαδή, και σου πω τίποτα άλλο. Πρόκεισα πριν και πώς ρίξουμε το TaxisNet. DDS, ξέρει και η γιαγιά μου. Άρα και ο Σφακιανάκης. Ο Σφακιανάκης δεν νομίζω να ξέρει να κάνει το οτιδήποτε. Συγγνώμη κιόλας. Οι ανακοινώσεις πώς βγαίνουν. Μια πολύ καλή ερώτηση.
Μια πολύ καλή ερώτηση. Όπως είπα και πριν, οι Anonymous βασίζονται πάνω σε ιδέες. Πετάω εγώ μια ιδέα και άμα σου αρέσει, ακολουθείς. Άμα σου αρέσει, δεν ακολουθείς. Ένας από αυτούς βγάζει την ανακοίνωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η επίσημη ανακοίνωση των Anonymous. Είναι η επίσημη ανακοίνωση ίσως της ιδέας. 18 εκατομμύρια και πώς είναι επίσημο αυτό από τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα επίσημο στους Anonymous. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που μπορώ να σου πω. Όταν ήταν live οι IRC servers που μπαίνανε εκεί πέρα και μιλούσαν οι ανώνυμοι, η καταμέτρηση την έδειχνε live εκείνη την ώρα και έδειχνε 18 εκατομμύρια κόσμο. Ο Σφακενάκης είχε πει το πολύ κορυφαίο ότι άμα σας στείλουν ένα απειλητικό email, διαγράφετε τελείως τον λογαριασμό σας email. Μην κάνετε delete αυτό που σας στέλνει το email, διαγράψτε τελείως το email σας. Hi Neville. Εδώ να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι μου από το εξωτερικό και μπήκαν μέσα για να μας δείξουν το support τους. Τα βίντεο, ποιος θα δημιουργεί, ποιος θα εγκρίνει. Η ίδια απάντηση με το πριν ισχύει και αυτό. Πετάω εγώ την ιδέα, ακολουθεί ποιος θέλει, κάποιος από αυτούς πιάχνει το βίντεο, πετάει στο ίντερνετ, αν σου αρέσει το μοιράζει, αν σου αρέσει δεν το μοιράζει, το γιουχάρες κιόλας. Τι συμβαίνει στο IRC. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πανικός με το IRC. Δηλαδή έχουν γίνει 4-5 σερβερ και ο καθένας λέει ότι αυτός είναι ο επίσημος σερβερ, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει επίσημος σερβερ, οπότε... Ναι. Τι άλλο... Χαίρετε μετά και στο Ράνταλ. Λοιπόν, τι ώρα πήγε. Λοιπόν, ποιος browser είναι πιο ασφαλές. Θα σου έλεγα Google Chrome, αλλά δεν είμαι και σίγουρος, από την αλήθεια. Λοιπόν, αυτά από μένα αυτή τη βδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε πώς να προστατευόμαστε, κάποια βασικά προγράμματα. Θα μάθουμε τρόπους να διαδηλώνουμε στο ίντερνετ. Και ελπίζω οποιαδήποτε απορία έχετε, μπορείτε να κάνετε ένα register στο site εδώ πέρα, αν θέλετε. Υπάρχει ένα γκρουπάκι των Anonymous. Μπορείτε να στείλετε οποιαδήποτε απορία εκεί μέσα και μπορούμε να την αναλύσουμε την επόμενη φορά. Εντάξει, αυτή τη φορά ειλικρινά δεν θέλω να φτιάχνω κάποιο σενάριο και να σας μιλάω εκεί μέσα. Θέλω να μιλάω κανονικά. Και ελπίζω να γίνει κατανοητός. Ειλικρινά. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη φορά με το upgrade πέρα από το Facebook. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα τα αναλύσουμε και αυτό όμως στην επόμενη εκπομπή. Θα κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα. Λοιπόν, σας καληνυχτώ εγώ. Είστε έτοιμοι να δείτε τον Urfurs Lag και την εκπομπή του διαδικτυακή τηλεόραση Μαλάκες. Καληνύχτα από μένα.